Είναι λίγο δύσκολη έως περίεργη η θέση μου, αλλά θα το πω συμβολικά με την επισήμανση του Ηροδότου. Στην εποχή του είχε ξεκαθαριστεί τι είναι κάθε πολιτεία και δεν συγχαιόταν η ολιγαρχία με τη μοναρχία ή τη δημοκρατία, ξέρανε τι είναι το κάθε πολίτευμα, είχαν ήδη μπει στη ζωή των ανθρώπων. Τέθηκε όμως το ερώτημα στο διάλογο που μας φέρνει, ποιο είναι το ορθότερο, το καλύτερο. Και αποφασίστηκε βέβαια με την ψηφοφορία ότι το καλύτερο είναι το εξ υποκειμένου και όχι το εξ αντικειμένου ορθότερο, δηλαδή η ολιγαρχία. Τότε ο δημοκρατικός που συμμετείχε στη συζήτηση παρακάλεσε να του επιτέψουν στον ιδιωτικό του βίο να εφαρμόσει την αρχή της δημοκρατίας με τους φίλους του και τους άλλους, και χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, επισημαίνει ο ίδιος, υπογραμμίζει ο ίδιος, ότι επειδή αυτός στον προσωπικό του βίο μπορεί να είναι δημοκρατικός και να ζει δημοκρατικά, ότι και η πολιτεία είναι δημοκρατική. Κυρίες και κύριοι, για να προσδιορίσει κανείς την έννοια του πολιτισμού ως διακυβεύματος της δημοκρατίας, θα έπρεπε να πρώτον να ορίσει την έννοια του πολιτισμού και στη συνέχεια βέβαια τις συναφείς έννοιες. Θα δώσω μόνο τα στοιχεία ενός τίτλου που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η νεωτερικότητα μεταξύ των άλλων ιδεολογημάτων και όχι επιστημονικών προσεγγίσεων που κάνει είναι να βάζει την κουλτούρα, την παιδεία, πάνω από τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι μια ευρύτερη έννοια η οποία έχει να κάνει με την ζωή στην πόλη, στην συντεταγμένη κοινωνία και στο σύνολο του κόσμου, δηλαδή το είδος του κοινωνικο-οικονομικού πολιτικού συστήματος, των αξιών και όλων των άλλων παραγόγων που έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη εποχή. Η κουλτούρα είναι η ειδικότερη εκδήλωση κάποιων επιφωνημάτων, αν θέλετε, δηλαδή της πνευματικής παραγωγής και της συμβολής της, της τέχνης, διαφόρων δηλαδή περιοχών του πολιτισμού, οι οποίες παίζουν έναν ρόλο συγκεκριμένο, μέσα όμως στο ευρύτερο πλαίσιο αυτού που θα λέγαμε πολιτισμού. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, αλλά κυρίως έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, οδηγεί στο να βάζει την ιδεολογία πάνω από την επιστήμη, στο να τοποθετεί την εποχή μας σε επίπεδο προτύπου που αποτελεί αξιακή απολυτότητα, που δεν έχει επομένως λόγους να συζητά ή να συγκρίνεται με το παρελθόν ή να έχει και εξελιξιμότητα. Δηλαδή της επιτρέπει να βάζει μπροστά την ιδεολογία που ουσιαστικά γίνεται και απολογία της παρούσης ζωής και του συστήματός της απέναντι στην γνωσιολογία. Είναι αυτό που επέτρεψε παραδείγματος χάρη στην εωτερικότητα να ισχυρίζεται ότι το δικό της σύστημα δεν είναι απλώς δημοκρατικό, αλλά είναι και ανώτερο από εκείνο που παρήγαγε την έννοια της δημοκρατίας, δηλαδή την πόλη, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως προνεωτερική, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακότητας, δηλαδή αν είναι δυνατή η εφαρμογή της σήμερα ή όχι, αλλά και σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Αυτά που ανάγονται στην ελευθερία. Είναι δηλαδή ανώτερη η ατομική ελευθερία από την καθολική ελευθερία, μας λένε. Απλώς υποκρύπτεται η έννοια της καθολικής ελευθερίας με την πρόταξη της πολιτικής ελευθερίας. Ως εάν δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι, θα το πούμε με απλά λόγια, αυτοκυβερνόμενος, αλλά να μην είναι ατομικά ελεύθερος. Έτσι. Γι' αυτό και η νεωτερικότητα έχει ισχυριστεί ότι η δημοκρατία, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς, είναι εισάξια και φάμιλη της απολυταρχίας, δηλαδή ενός ουσιαστικά περισσότερο από αυταρχικό ολοκληρωτικό καθεστώς. Εδώ υπησέρχεται στο έλλειμμα, στην απουσία μάλλον γνωσιολογίας, υπησέρχεται ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαφορά της κλίμακας σε σχέση με την φάση που διέρχεται η εποχή μας. Η κλίμακα
δηλαδή οι συντεταγμένες κοινωνίες, το κράτος έθνος όπως λέγεται σε σχέση με την πόλη, κράτος, είναι μια υπόθεση σαφώς πρωτότυπη η εποχή μας και σαφώς ανώτερη από την εποχή της πόλης. Το ζήτημα, εάν θέλουμε να συζητήσουμε παραδείγματος χάρη για τη δημοκρατία, δεν είναι να, και τι θέλουμε να την εφαρμόσουμε, δεν είναι να αποδομήσουμε το εθνικό κράτος και να πάμε στις πόλεις για να εφαρμοστεί η δημοκρατία, αλλά να αντλήσουμε από εκεί τις αρχές της δημοκρατίας, το γιατί της δημοκρατίας, το πότε τον χρόνο της δημοκρατίας και να δούμε τι γίνεται στην εποχή του κράτους έθνους. Αυτό δεν μπαίνει στο διάλογο βεβαίως, γιατί εάν θα μπει, τότε θα διαπιστώσει η επιστήμη και στη συνέχεια οι κοινωνίες της νεωτερικότητας ότι το σύνολο των αξιακών, θεσμικών, ιδεολογικών και πραγματολογικών στοιχείων της εποχής μας δεν προσφέρεται για τη δημοκρατία, δεν προσφέρεται για μια φάση που συγκροτεί την έννοια της ολοκλήρωσης μιας κοινωνικής πορείας των κοινωνιών με ελευθερία, δηλαδή των ανθρωποκεντρικών κοινωνιών. Τότε τι είναι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, ποιον πολιτισμό δηλαδή αντιπροσωπεύει η εποχή μας? Με μία λέξη θα πω, είναι, και θα το δούμε αμέσως μετά, γιατί τίτλους δίνουμε εδώ, δεν δίνουμε περιεχόμενο, αν θέλετε, ανάλυσης, είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αυτή η ιδεολογική επιλογή όμως της πρωτοτυπίας και της ανωτερότητας της εποχής μας, αναγόμενη στην κλίμακα, αλλά όχι στη φάση που αντιπροσωπεύει, που αντιπροσωπεύουν οι κοινωνίες μέσα στην κλίμακα, επέτρεψε στην νεωτερικότητα και με όχημα βεβαίως την ιδεολογία της επιστημονικής αναφοράς να οδηγηθεί σε μια τριπλή ρήξη. Πρώτον, ρήξη με τις έννοιες. Ρήξη με την τυπολογία των εννοιών, δηλαδή του τι αντιπροσωπεύει και πώς διαμορφώνεται, παραδείγματος χάρη των πολιτικών συστημάτων, της ελευθερίας, της ισότητας, όλων όσων ανάγονται στην οργάνωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής. Και τρίτον, στον χρόνο που ανταποκρίνονται τα φαινόμενα, που περιγράφονται με τις έννοιες, και οι τύποι των συγκροτημένων κοινωνικών μορφωμάτων με βάση τις έννοιες που αποδίδονται, δηλαδή τα φαινόμενα και εν προκειμένου των πολιτιών. Αυτό έχει μια τεράστια, αν θέλετε, σημασία για το ότι επέτρεψε στην νεωτερικότητα να βαχκαλίζεται ότι έχει καταφέρει το θαύμα που νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει ούτε και ο Θεός, ο αυθεντικός Θεός που εκφράζει την απόλυτη αλήθεια των χριστιανών ή των μουσουλμάνων ή των Εβραίων, δηλαδή του ότι σε ένα σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας όπως είναι το σημερινό, αλλά και της απόλυτης μοναρχίας όπως ήταν προ ολίγων δεκαετιών, που είναι ακριβώς ένα σύστημα που αγνοεί την ύπαρξη της κοινωνίας, τη θέλει μόνο για να νομιμοποιεί το πολιτικό προσωπικό που θα διαχειριστεί το σύστημα, αλλά που ανήκει στην ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Σε ένα τέτοιο λοιπόν σύστημα συγκεντρώνονται τρεις πολιτείες. Η μοναρχία, η αντιπροσώπευση και η δημοκρατία. Γι' αυτό και βλέπουμε με απόλυτη άνεση να γίνεται λόγος για αντιπροσωπευτική δημοκρατία, με όλους τους επιθετικούς προσδιορισμούς που ξέρουμε ότι οι επιθετικοί προσδιορισμοί μπορούν να περιγράψουν κάποια πράγματα με άμεσο ή έμεσο τρόπο, αλλά δεν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία είναι άμεσα ή έμεσα. Το τραπέζι, παραδείγματος χάρη, ή είναι ή δεν είναι. Ο άνθρωπος ή είναι ή δεν είναι. Το νερό ή είναι ή δεν είναι. Και οι πολιτείες ή είναι ή δεν είναι κάτι. Δεν μπορεί να είναι έμεσα ή άμεσα. Οι επιθετικοί προσδιορισμοί λοιπόν κάνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή να καταργούν την κυρίως έννοια για να δώσουν, να ταξινομήσουν μία άλλη πραγματικότητα σε μία άλλη εποχή. Τι μας λέει λοιπόν η σύγχρονη εποχή? Ότι ξαφνικά μας έχει πείσει ότι έχουμε
από την φεουδαρχία, δηλαδή από τις δεσποτικές κοινωνίες που δεν περιέχουν το στοιχείο της ελευθερίας, μεταβεί όχι στο πρώτο στάδιο της ατομικής ελευθερίας, αλλά στο τελικό στάδιο. Ως εάν δηλαδή ένας άνθρωπος δεν γεννιέται στο μηδέν χρόνο, αλλά στην ηλικία των 60, των 70 ετών που έχει ολοκληρώσει το βίο του. Αυτή η πραγματικότητα όμως έχει συνέπειες. Δεν είναι θεωρητική. Δεν έχει να κάνει ούτε με το παρελθόν ούτε πουθενά. Μας διδάσκει ότι ο σημερινός πολιτισμός συνολικά δεν έχει μέλλον, δεν έχει εξελιξιμότητα, όπως δεν έχει και παρελθόν ουσιαστικά. Είναι τελειωτικός και ως τελειωτικός θέτει διλήμματα. Τις λύσεις θα τις αναζητήσουμε μέσα στο παρόν σύστημα, γιατί αν σκεφτούμε να φύγουμε από αυτό, τότε η μοναδική εναλλακτική λύση είναι η εκτροπή, δηλαδή η δικτατορία. Αν κάποιος σήμερα πει ότι δεν αποδέχεται το σημερινό σύστημα της λεγόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όλοι θα σκεφτούν γύρω του βεβαίως και ο ίδιος θα υποψιαστεί ή θα σκεφτεί ότι η μόνη εναλλακτική λύση είναι το αυταρχικό καθεστώς. Και βεβαίως, εάν διαβάσουμε περιπούδαστα συγγράμματα συνταγματολόγων, θα δούμε ότι η τυπολογία των πολιτιών ανάγεται στην εσωτερική διαρρύθμιση του πολιτικού συστήματος όμως που ταυτολογείται ως φύση ενυπάρχων και χωρίς άλλη δυνατότητα προοπτικής στο κράτος. Άρα μπορεί να είναι προεδρική, προεδρευωμένη, κοινοβουλευτική, χιλιαδιό. Η σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής είναι που ορίζει την φύση, δηλαδή τον τύπο του πολιτικού συστήματος. Και παντού στον κόσμο, ας μην μας προκαλεί απορία επομένως, γιατί σήμερα ένα και μόνο πολιτικό σύστημα υπάρχει παντού και δεν έχουμε διαφοροποιήσεις, όπως θέλουμε να το αποκαλέσουμε. Δεν έχουμε διαφοροποιήσεις, γιατί ακριβώς η εποχή μας δεν προσφέρεται σε τέτοιες διαφοροποιήσεις. Μεταξύ αυτών λοιπόν λείπει και η ιδεολογία, δηλαδή ο χρόνος των πολιτιών. Δεν μπορεί κανείς να αναπτυχθεί στον χρόνο της, να υπάρξει στον χρόνο της ολοκλήρωσης και μετά να απομειώνεται ως προς τις δυνατότητες που έχει για τη ζωή. Πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς το αντίθετο. Κάθε πολιτεία, άρα και το αξιακό περιεχόμενο της πολιτείας, ανήκει σε μια ορισμένη φάση, άρα έχουν, ο κοινωνικός άνθρωπος έχει μια βιολογία όπως έχει και ο κάθε ένας από εμάς. Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι εάν υπάρχει απροσδιοριστία, αλλά αν υπάρχει η δυνατότητα να συλλάβουμε τα κοινωνικά φαινόμενα και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα γνωσιολογίας με αυτούς τους τρεις πυλώνες. Τις έννοιες που ανταποκρίνονται σε φαινόμενα, την τυπολογία τους και το σκοπό τους εννοείται και την βιολογία της εξέλιξης. Ο πολιτισμός λοιπόν της δημοκρατίας είναι τοποθετείται στον αντίποδα του πολιτισμού της, όπως θα την είπα ήδη, της εκλόγιμης μοναρχίας. Με δύο λέξεις θα σας δώσω τις διαφοροποιήσεις. Η εκλόγιμη μοναρχία επιφυλάσσει ταυτολογικά το πολιτικό σύστημα, και στην οικονομία το ίδιο συμβαίνει, αλλά μένουμε στην πολιτική, στο κράτος. Δεν διανοείται κάποιος να πει ότι κάποια στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας ή του μέλλοντος μπορεί το πολιτικό σύστημα και πολλοί άλλοι θεσμοί που σήμερα θεωρούνται ότι είναι ταυτολογία του κράτους, ότι μπορεί να περιληφθούν σε κάποιον άλλον. Το κράτος είναι πολλά. Είναι το πολιτικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, σήμερα είναι όλα και βεβαίως είναι και η επικράτεια μέσα στην οποία οργανώνονται όλα αυτά, δηλαδή η κοινωνία και το σύστημά της. Για να κατανοήσουμε λοιπόν τα τρία αυτά επίπεδα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός. Δεν είναι η δημοκρατία αυτός ο σκοπός, εκεί που επιζητείται η δημοκρατία. Αλλά αυτό που αποτελεί το ζητούμενο ώστε να δημιουργηθεί η θεσμική βάση της δημοκρατίας για να εμπραγματωθεί. Ποιο είναι αυτό? Η καθολική ελευθερία. Ατομική, κοινωνικο-οικονομική και πολιτική. Αυτό για να γίνει πρέπει να φτάσει η ανθρωπότητα, ένας κοινωνικός άνθρωπος, σε τέτοιο σημείο ώστε να του είναι ανάγκη, αναγκαίο. Δηλαδή σήμερα διαδηλώνουμε για να εξασφαλίσουμε εργασία. Δεν αναλογίζεται κανείς ότι με τη σύμβαση που υπογράφουμε στην εργασία, εκείνο που κάνουμε είναι να παρετούμεθα από ελευθερία,
για τον χρόνο που θα εκχωρήσουμε την ελευθερία, αντί αμοιβής, πουλάμε, αντί να είμαστε αντικείμενο ιδιοκτησίας. Το ίδιο στην πολιτική. Μιλάμε για κοινωνικό συμβόλαιο που δεν υπογράφεται πουθενά, που συνιστά ουσιαστικά μια κοινή παραδοχή ενός γεγονότος. Ότι όλοι συμφωνούμε ότι παρετούμαστε, με η ψήφος είναι εκχώρηση ολικής ελευθερίας σε κάποιους οι οποίοι θα κατέχουν εκείνη το πολιτικό σύστημα, ενώ εμείς θα είμαστε ιδιώτες. Λειτουργούμε δηλαδή ως Δήμος μόνο για μία στιγμή, όχι για μία μέρα, για μία στιγμή όπου καταθέτουμε το χαρτάκι στην κάλπη για να αποφασίσουμε ποιος θα ηγεμονεύσει επάνω μας. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση έχει τεράστια σημασία. Δεν μπορεί να υπάρξει Δήμος εάν δεν υπάρξει τουλάχιστον αντιπροσώπευση. Στο σημερινό σύστημα εντολέας και εντολοδόχος είναι ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Το πολύ πολύ να δεχθούμε και τους ολίγους βουλευτές. Ήδη υπόθηκε ότι η Βουλή παίζει ουσιαστικά ένα διακοσμητικό ρόλο νομιμοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν παίζει το αντίπαλο δέος, το ρόλο του αντιπάλου δέους μέσα στην πολιτεία. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που, επειδή δεν έχει κληρονομική μοναρχία, την απολυταρχία, χρειάζεται πολιτικό προσωπικό για να το διαχειριστεί, το οποίο όμως ανήκει στο κράτος, δεν ανήκει στην κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι εταίρος, είναι υπήκοος του κράτους αυτού, άρα του συστήματος. Η αντιπροσώπευση τι κάνει? Παίρνει από τις δύο ιδιότητες, του εντολέα και του εντολοδόχου, την ιδιότητα του εντολέα από το πολιτικό προσωπικό και την μεταφέρει στην κοινωνία. Για να γίνει αυτό πρέπει η κοινωνία να γίνει θεσμός της πολιτείας, καθημερινός θεσμός της πολιτείας. Με άλλα λόγια, πρέπει το πολίτευμα να αποδέχεται ως καθημερινό θεσμό, συμπράττοντα στη διαδικασία ύψος των αποφάσεων ή της νομοθεσίας, όπως είναι η Βουλή, όπως είναι η κυβέρνηση. Αυτή η αναγκαία συνθήκη λοιπόν δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει η θέσμηση της κοινωνίας σε Δήμο και δεν υπάρχει επίσης και η ιδιότητα του εντολέα στην κοινωνία. Άρα στην κοινωνία των πολιτών που θα είναι συγκροτημένη σε Δήμο. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για κοινωνία των πολιτών με την έννοια της συγκροτημένης κοινωνίας, αλλά των ομάδων. Είναι ο εφημισμός που χρησιμοποιείται σε όλα στην Ελλάδα. Των ομάδων που εξέχουν της κοινωνίας και ουσιαστικά λειτουργούν αθέσμητα στο πολιτικό περιβάλλον για να ασκήσουν επιρροή. Η δημοκρατία κάνει το αντίθετο, υπόσχεται το αντίθετο που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή την ιδιότητα του εντολέα και του εντολοδόχου την συγκεντρώνει ο Δήμος και αφαιρεί όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά και πάρα πολλές άλλες αρμοδιότητες στο πεδίο της δικαιοσύνης, στο πεδίο της διοίκησης κλπ. Που σήμερα θεωρούνται απλές διοικητικές ή δικαστικές υποθέσεις. Εν ολίγης, μιλάμε για τον πολιτισμό της καθολικής ελευθερίας, που όμως εφαρμόζεται μέσα στο πολιτικό σύστημα. Συχνά ακούμε ότι ήταν δημοκρατία η Αθήνα, αλλά ασκούσε υπεριαλιστική πολιτική. Οι διακρατικές σχέσεις στον κρατοκεντρισμό, επομένως, είναι σχέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις σχέσεις δύναμης. Εκεί είναι ο πολιτισμός της βαρβαρότητας, όπως είναι και σήμερα. Τους κανόνες τους βάζει ο ισχυρός, δεν τις βάζει. Δεν υπάρχει μια προηλυμένη νομική πραγματικότητα, αυτό που αποκαλείται σήμερα κράτος δικαίου, το οποίο όμως είναι το κράτος δικαίου της μοναρχίας, που εξασφαλίζει την αντικειμενικοποίηση του δικαίου και της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά όχι όμως της δημοκρατίας. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το πεδίο του πολιτισμού. Δείτε λίγο τους συμβολισμούς. Ο ναός, ο αρχαίος ναός, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Ο Παρθενώνας δεν δημιουργήθηκε μόνο στην Ελλάδα ως ναός. Ήταν και στην Αίγυπτο. Εκεί όμως είναι δεσποτικός ναός στις λειτουργίες του και στη σύλληψή του, ενώ εδώ είναι θεσμός της δημοκρατίας. Να πάρουμε στη νεότερη εποχή. Ο Βυζαντινός ναός δεν υιοθετήθηκε από τις εξερχόμενες από τη φεουδαρχία ευρωπαϊκές κοινωνίες. Υιοθετήθηκε ο γοτικός ρυθμός. Για να αναλογιστείτε την έννοια αυτής της δομής της ιεραρχίας στους δύο ναούς, για να δούμε τι αντιπροσωπεύουν. Το ίδιο μπορούμε να μιλήσουμε για την εκπαίδευση.
Αυτό που διδάσκεται σήμερα στην εκπαίδευση είναι η νομοποίηση ενός συστήματος εκλόγησης μοναρχίας, που πέφτουν όλα επάνω, δημοκρατίες κλπ. Όπως αποκαλούνται. Δεν μας δίδεται δηλαδή μια εικόνα, δεν δίδεται στον νέον άνθρωπο μια εικόνα των πολιτιών με την έννοια που αντιπροσωπεύει η γνωσιολογία. Για να κλείσω αυτή την προβληματική, θα πω εν ολίγης στην Ευρώπη. Ξέρετε, η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα σήμερα, το έχω ορίσει ως πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος, ως συμπολιτεία χωρίς την κοινωνία όμως μέσα, που είναι απούσα, η οποία δεν περιέχει καν το στοιχείο της εκλογικής νομιμοποίησης του πολιτικού προσωπικού, το οποίο πολιτικό προσωπικό, αυτό που κυβερνάει την Ευρώπη, είναι συγχρόνως, μάλλον ασκεί συγχρόνως την διακυβέρνηση, την νομοθεσία, ευρέως τη δικαιοσύνη, ευρέως τον έλεγχο άλλων θεσμών. Είναι δηλαδή ένα θεσμικό μόρφωμα, το οποίο μοιάζει πολύ περισσότερο με τις βασικές αρχές της απολυταρχίας παρά της εκλόγιμης μοναρχίας μέσα στο κράτος, το οποίο τουλάχιστον το πολιτικό προσωπικό έχει νομιμοποίηση. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν χρειαστούμε είτε να συγκρίνουμε με ένα σύστημα γνώσης και όχι με τις ιδεολογικές μας παραδοχές, αυτό που υπάρχει σήμερα στα κράτη αλλά και στο ευρωπαϊκό πολιτικό μόρφωμα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι με όρους πραγματικής βιολογίας του κοινωνικού φαινομένου αντιστοιχεί, αν το συγκρίνουμε με την πόλη, στην προ-Σολόνια εποχή. Εκεί, αν θέλετε στο διάλογο, για να κερδίζουμε χρόνο, μπορείτε να δείτε να παρελάβουν όλες οι αξίες, όλοι οι θεσμοί που παρελάβουν, συμπεριλαμβανομένες και τις έννοιες του κράτους δικαίου, δράκων, που διαπιστώνουμε σήμερα. Βεβαίως η κλίμακα κάνει μια διαφορά, ότι το τότε σύστημα σε σχέση με το σημερινό είναι πολύ κατώτερο στις εφαρμογές του. Αλλά αυτό, η ανωτερότητα δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας, δεν την κάνει ανώτερη από τη δημοκρατία, ανώτερη από την αντιπροσώπευση, ούτε την μεταφέρει στην οικουμένη. Η οικουμένη έχει μια πολιτεία η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις, για να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα, συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις των επιμέρους πολιτιών, των πόλεων, αν μιλήσουμε για τον ελληνικό κόσμο, και συγχρόνως την έννοια της κοσμόπολης, που είναι ένα υπερκείμενο πολιτιακό σύστημα, με τους σημερινούς όρους θα μιλάγαμε για την παγκοσμιοποίηση της πολιτείας, γιατί σήμερα η παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται την παγκοσμιοποίηση της πολιτικής ως ισχύος και όχι ως πολιτείας, την παγκοσμιοποίηση της πολιτείας που ακολουθεί την παγκοσμιοποίηση όλων των άλλων παραμέτρων, της οικονομίας κλπ. Έρχεται δηλαδή να ρυθμίσει αυτά τα οποία υπερβαίνουν το πολιτιακό μόρφωμα που ισχύει μέσα στα κράτη. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα θα μας επέτρεπε να μπορούμε να μιλήσουμε για τον πολιτισμό της δημοκρατίας, αλλά συγχρόνως και την απόσταση που χωρίζει τη σημερινή πραγματικότητα, που είναι ο πολιτισμός της πρώιμης εποχής του ανθρωποκεντρισμού, με κρατοκεντρική υποστασιοποίηση στο σύνολο και με εκλόγιμη μοναρχία στο εσωτερικό, άρα που έχει πολύ δρόμο να διανύσει ώσπου να φτάσει στον πολιτισμό της δημοκρατίας. Και βεβαίως δεν χρειάζεται ως προς αυτό να μιλήσουμε για την ελληνική περίπτωση, η οποία ακριβώς στοιχειοθετεί ένα παραδειγματικό σημείο έρευνας πώς μια κοινωνία οπισθοδρομεί στο όνομα του λεγόμενου εξευρωπαϊσμού, καταλύοντας ουσιαστικά προοδευτικές κατευθύνσεις, τις οποίες θα μπορούσε να τις μεταφέρει από τη μικρή κλίμακα των κοινών στη μεγάλη κλίμακα της πόλης κράτους. Εννοείται όχι για να φτιάξει εσωτερικά κοινά, αλλά για να δομήσει το κεντρικό πολιτικό σύστημα με αυτούς τους όρους και να αποτελέσει ένα άλλο παράδειγμα στον χώρο της σημερινής πρωτοπορίας, που είναι ο ευρωπαϊκός, ο δυτικός εν γενή κόσμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή τον Γιώργη για αυτή την χαρακτηριστικά συνδυαστική και δυναμική αποτύπωση αναλυτικών και κανονιστικών σκέψεων που συνεχίζουν την
μακρά την παράδοση κριτικής της σύγχρονης δημοκρατίας και των σύγχρονων πολιτευμάτων στον πόλο. Μην το πεις δημοκρατίας, γιατί θα αντιδράσω. Περιμένω να αντιδράσω, συζήτηση θέλουμε. Τον Γιώργη, κατά πόσον, αν θέλει κανείς να σταθεί κριτικά απέναντι σε μια πάρα πολύ πλούσια διατύπωση, δεν θα μπορούσε να πει, και το λέω για να προβοκάρω έτσι μια γρήγορη έστω τοποθέτηση, δεν θα μπορούσε να πει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η γραμμή της αριστοτελικής σκέψης που συνεχίζει με τον Πολύβιο και άλλους περί μεικτού πολιτεύματος, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας το πούμε έτσι, καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος των συζητήσεων των κριτικών με γιώτα σήμερα, διότι σε τελική ανάλυση σημαίνει ότι η χρήση της δημοκρατίας είναι καταχρηστική ούτως ή άλλως συνολικά. Άλλο το πώς θα είναι πέρα στο τέλος, το αφήνουμε αυτό στην άκρη, αλλά μιλάμε ούτως ή άλλως για μικρά πολιτεύματα, θα σου έλεγε κάποιος. Είναι έτσι. Και άρα το γεγονός ότι τα βαθίζουμε δημοκρατία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι, ας το πούμε έτσι, παραβιάζουμε μια... ας το πούμε μια... Πρώτα-πρώτα να πούμε κάτι. Ότι οι αρχαίοι αναγνώρισαν τη δημοκρατία όταν εμφανίστηκε στην πράξη. Δεν την παρέλαβαν από κάποιον άλλον προηγούμενο πολιτισμό. Άρα δημιούργησαν τις έννοιες και τους όρους που αποδίδουν τις έννοιες με βάση τις πραγματικότητες που ζούσαν. Όταν κρατούσε ο Δήμος, ονομάστηκε δημοκρατία. Όταν κρατούσαν οι ολίγοι, ολιγαρχία. Όταν κρατούσε ο ένας, το πολιτικό σύστημα, μοναρχία. Κάνουν σαφώς και τη διάκριση μεταξύ εκλόγιμης και μη εκλόγιμης μοναρχίας. Δεύτερον, ο Αριστοτέλης δεν μιλάει για μεικτό πολίτευμα, για μεικτή πολιτεία μάλλον, αλλά για μεικτή σύνθεση, κοινωνική σύνθεση της πολιτείας. Θα πω ένα παράδειγμα. Πρώτα-πρώτα είναι απολύτως δημοκρατικός. Αποδέχεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό όλες τις αρχές της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της τότε σχόλης, που δεν αποτελεί ίδιον της δημοκρατίας αλλά της εποχής, γιατί μετά ξέρουμε ότι η δημοκρατία εφαρμόστηκε στην περίοδο της Οικουμένης και χωρίς δουλεία και χωρίς σχόλη. Παρόλο ότι την έννοια της σχόλης την κρατάμε ακόμα και σήμερα για να ορίσουμε αρνητικά την έννοια της εξαρτημένης εργασίας. Ασχολία, σχόλασα κλπ. Λοιπόν, η δημοκρατία λοιπόν του Αριστοτέλη είναι η πολιτεία η οποία προσπαθεί να μετριάσει την απολυτότητα της εξουσίας του Δήμου, των αρμοδιοτήτων του Δήμου, ώστε να αφήσει κάποιο μικρό περιθώριο στις απολύτως, όχι αντιπροσωπευτικό σύστημα, προσέξτε, προλέγω την διάκριση για να μην δημιουργηθεί σύγχυση, στις απολύτως αντιπροσωπευτικές αρχές που έχουν όμως έναν χαρακτήρα σχεδόν διαχειριστικό πολιτικών αποφάσεων. Από τους 10 στρατηγούς, που εκεί υπάρχει η αρχή της ομοφωνίας βεβαίως, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο ή μάλλον συνοδικό υπάλληλο που ελέγχει εάν οι πολεοδομικές αρχές εφαρμόζονται. Εκεί λοιπόν θέλει να υπάρχει η δυνατότητα της εκλογής ώστε να επιλέγονται οι έχοντες διαφορετικά την αντίληψη της ανισότητας, άρα οι ολιγάρχες, για να ικανοποιούνται μέσα στην πολιτεία. Γι' αυτό και θέλει την κοινωνική μεσότητα, δηλαδή κοινωνικές διαρρυθμίσεις που δεν οδηγούν στα άκρα, ώστε από τη μια μεριά να τραβούν τη δημοκρατική πολιτεία στο ριζοσπαστισμό ή μεν, στην ανατροπή της οι ολιγάρχες. Αλλά η πολιτεία του Αριστοτέλη είναι η δημοκρατία. Εκεί που εκφεύγει σε κάποιο βαθμό, αλλά υπάρχει η αιτιολογία του πράγματος, είναι η περίπτωση του Πολυβίου, που επειδή ζει στο περιβάλλον εχμάλωτος της Ρώμης, προσπαθεί να δείξει ότι έχει και ορισμένα δημοκρατικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι ακόμα και τους πιο ακραίους της σύγχρονης ιδεολογίας του πράγματος. Δεν υπάρχει η παραδοχή ότι υπήρχε δημοκρατική αρχή που να εφαρμόζεται στην Ρώμη. Υπήρχε ο Δήμος, ο οποίος όμως είχε ουσιαστικά την αρμοδιότητα της μιας αντίστασης με τον Δήμαρχο σε μια πιο καταπιαστική πολιτική της συγκλήτου, δηλαδή των αρχουσών δυνάμεων της ιδιοκτησίας της εποχής. Όταν όμως έρχεται η στιγμή να μιλήσει για τη δημοκρατία, ξέρει τι εννοεί, όπως επίσης και εκθιάζει την αχαϊκή συμπολιτεία, διότι εκεί πραγματικά, όπως μας την περιγράφει, είναι μια συμπολιτεία όπου ο κοινός λαός, ο Δήμος κάθε πόλεως, έχει
όλη την αρμοδιότητα να αρνηθεί ακόμα και τις κεντρικές πολιτικές επιλογές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε, που μας δίδεται, είναι από τον Βολίβιο το συνέδριο της Κορίνθου, που συγκαλείται με τον Φίλιππο της Μακεδονίας τον Πέμπτο για να αποφασίσει την αντιμετώπιση της Ρώμης, που ασκεί επεκτατική ήδη πολιτική στην ελληνική Χερσόνησο. Και εκεί ακριβώς μας περιγράφει με πώς η δημοκρατία στη συμπολιτεία είναι το κυρίαρχο ζήτημα που διαφοροποιείται βεβαίως από κάθε άλλη μορφή μεικτού πολιτεύματος. Υπάρχουν οι αντιπρόσωποι, οι οποίοι όμως για να ισχύσει αυτό το οποίο αποφασίστηκε, που είναι η σύνθεση των επιμέρους απόψεων, πρέπει να υιοθετηθεί από τις επιμέρους, από τους επιμέρους δήμους των πόλεων που αντιπροσωπεύουν. Και τότε θα βγει η απόφαση σχετικά. Ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση.